Παρότι προηγήθηκε με 2-0 στο ξεκίνημα της επανάληψης και παρότι είχε τεράστια ανάγκη βαθμών για να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας, ο οικονόμος Τσαρτσιάνης δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη κόντρα στον Τύρναβο. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και δικαιολογώντας την υψηλή θέση που κατέχουν με τη σειρά τους στον βαθμολογικό πίνακα, κατάφεραν μέσα σε ένα πεντάλεπτο από το 56 έως το 61 με γκολ των Κακαβίτση και Κυπτίου να φέρουν το μάτς στα ίσα, χαρίζοντας τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο Γιώργος Μητσιμπόνας ένα σπουδαίο γειτονικό ντέρμπι. Ο βαθμός αυτός υπήρξε βέβαια πύριος για τον Τύρναβο, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 παίκτες, καθώς στο 78 ο Πολύζος και στο 90 ο Οικονόμου αποβλήθηκαν με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εκείνο που μένει πάντως είναι το σπουδαίο θέαμα και οι συγκινήσεις που προσέφεραν οι δύο ομάδες, τιμώντας το λαρισινό ποδόσφαιρο με την προσπάθειά τους, την οποία ο σκόρερ του Οικονόμου Ηλίας Καραγιάννης και ο γκολκίπερ του Τυρνάβου Κώστας Γούπος σχολίωσαν ως εξής. Εμείς μπήκαμε καλύτερα. Είχαμε πει ότι θα μπούμε δυνατά. Και όπως πιστεύω φάνηκε στο πρώτο μήχρονο, ήμασταν καλύτεροι. Καταφέραμε να προηγηθούμε δύο φορές κιόλας. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν άξιοι της μοίρας μας. Δεν γίνεται από 2-0 το σκόρ να το κάνουμε μόνοι μας 2-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Είπαμε πως έχουμε τις δυνάμεις και την ικανότητα να το γυρίσουμε το μάτς. Μπαίνουμε μέσα, δεχόμαστε ένα γκολ από στημένη φάση. Δεν το βάζουμε κάτω. Και πιστεύω πως και τα δύο γκολ που βάλαμε μας έδωσαν δύναμη και πιστεύω πως αν δεν τρώγαμε και δύο κάρτες και μέναμε με 9 παίχτες θα γυρνούσαμε το παιχνίδι.